Καλώς ήρθατε στο Λουξεμβούργο. Καλώς σας βρήκα. Και ο Τάσος θα μας μιλήσει λίγο για το θέμα απόψε, μαθηματικά και λογοτεχνία. Καλησπέρα. Τα μαθηματικά γενικά και η άλγεβρα ειδικότερα δεν ήταν το δυνατό μου σημείο στο σχολείο. Η λύση των ασκήσεων ήταν μια περιπέτεια, όχι συναρπαστική όπως για τον συγγραφέα. Μέχρι που κατάλαβα την έννοια της εξίσωσης. Έτσι μπόρεσα να δω πιο καθαρά τη λειτουργία της άλγεβρας και έτσι μπόρεσα να πορευτώ στις διαφορικές και τα ολοκληρώματα. Αν και συνήθως πελαγοδρομούσα ανάμεσα σε πρακτικές, τακτικές και χαρακτηριστικές κατηγορίες επίλυσης, ελπίζοντας και στην τύχη κάποιες δίνες φορές, μερικές φορές είχα εκλάμψεις, είδα τη λύση από την αρχή και έτσι μπόρεσα να αντιληφθώ και τη γοητεία, την ομορφιά λύσης των ασκήσεων. Μπορώ επίσης να ισχυριστώ ότι γνώρισα εν μέρη, είδα λίγο το σύμπαν των μαθηματικών, το οποίο σύμπαν βέβαια δεν είναι μόνο ένα, είναι πολλά διαφορετικά σύμπαντα που δημιούργησαν μεγάλη μαθηματική, μαθηματική που δεν έμειναν στα κατεστημένα, που ως ιδιοφυΐες είδαν ένα άλλο σύστημα αρχών και αξιωμάτων. Τα μαθηματικά υπήρχαν στη φύση, όσο και αν δεν φαίνονταν εκ πρώτης όψεως. Η ανακάλυψή τους στην αρχή ήταν αποτέλεσμα πρακτικής ανάγκης. Κάποια στιγμή όμως πέρασαν στην θεωρητική σφαίρα. Έγιναν θεωρητικά κατασκευάσματα. Ο George Boole, για παράδειγμα, δημιούργησε το 1854 μια άλγεβρα όπου ένα και ένα δεν κάνουν δύο. Λαϊκίζω τώρα λίγο για όσους ξέρουν, αλλά είναι εντυπωσιακό. Χωρίς τότε να υπάρχει καμία πραγματική ανάγκη. Η ανάγκη προέκυψε εκ των υστέρων με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο Λομπατζεύσκι τόλμησε να αμφισβητήσει τον Ευκλήδη και ισχυρίστηκε ότι οι δύο παράλληλες τέρνονται στο άπειρο, δημιουργώντας έτσι την υπερβολική γεωμετρία. Αυτός δεν ευτύχησε ακόμα να λάβει κάποια επαλήθευση, εξ όσων ξαναγνωρίζω, μπορεί όμως αργότερα όταν ταξιδέψουμε πιο βαθιά στο σύμπαν. Τα μαθηματικά διέπουν τις ευθείες και τις καμπύλες, τα σχήματα και τους όγκους, σε τρεις τουλάχιστον διαστάσεις, εκφράζουν τους φυσικούς νόμους στην πιο καθαρή τους μορφή και μπορεί έτσι να οδηγήσουν στην ύβρη, στην ίηση, στην αλαζονία και στην απομάκρυνση από την πραγματικότητα, ακόμα και στο έγκλημα, όπου, όπως γίνεται στα πυθαγόρια εγκλήματα, όπου παρεπιπτόντως είναι από τα λίγα μυθιστορήματα που ο δολοφόνος είναι ο Μπάτλερ. Τα μαθηματικά ξεφεύγουν από την ύλη, κρατάνε μόνο την ουσία, είναι απόλυτα και ολοκληρωτικά. Στα μαθηματικά δεν υπάρχει σχεδόν σωστή απόδειξη, όπως γράφει ο Τεύκρος. Τα μαθηματικά ορίζουν τη θέση μας στο χώρο και στο χρόνο, την κίνησή μας στη γη και στο σύμπαν και όσα δεν ορίζουν επακριβώς, τα ορίζουν με τα μαθηματικά του χάους. Τα μαθηματικά επίσης βλέπουν, ορίζουν σχέσεις και θεωρίες που εμείς ως άνθρωποι αδυνατούμε να αντιληφθούμε. Όπως π.χ. η θεωρία της σχετικότητας παλιότερα και η θεωρία των χορδών σήμερα. Τα μαθηματικά είναι η αναζήτηση της αλήθειας και της γνώσης που μπορεί να αποδειχθεί βέβαια με βάση κάποια αξιώματα. Διερευνούν τα όρια, βρίσκονται σε διάλογο με τη λογική, απαιτούν αρχές ή αξιώματα και συνεχή έλεγχο της αξιοπιστίας. Έτσι πλησιάζουν στη φιλοσοφία και στην εξήγηση του κόσμου κάποιες φορές, αλλά και στην τρέλα κάποιες λιγότερες. Βέβαια, δεν ορίζουν και δεν περιγράφουν τα συναισθήματα των ανθρώπων, τη συμπεριφορά τους, είτε σε κανονικές είτε σε οριακές συνθήκες, όχι ακόμα τουλάχιστον. Τα μαθηματικά δεν ορίζουν επίσης τον έρωτα και τα πάθη των ανθρώπων.
Αυτό το κάνει λογοτεχνία. Ο καλεσμένος μας, ο κύριος Λεύκρος Μιχαηλίδης, στα μυθιστορήματά του συνδυάζει αυτά τα δύο είδη, όπως επίσης συνδυάζει και την ιστορία, φωτίζοντας έτσι με άλλες πτυχές τον 20ο αιώνα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, τα μαθηματικά άρχισαν να μπαίνουν και στο κινηματογράφο, ενώ πρόσφατα υπάρχει καταιγισμός σχετικών ταινιών. Πριν από μερικά χρόνια επίσης, χάρη σε εμπνευσμένους και χαρισματικούς ανθρώπους όπως ο καλεσμένος μας, τα μαθηματικά μπήκαν και στη λογοτεχνία, ακόμα και με τη μορφή του κόμικ, όπως το Logic Comics. Οι μαθηματικές ιστορίες άρχισαν να μπαίνουν σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις βιβλιοθήκες και έφεραν μια νέα διάσταση στη μυθιστορία. Για τη διάσταση αυτή, για τη συγχώνευση αυτή των δύο κόσμων, θα μας μιλήσει ο σημερινός καλεσμένος μας, ο κύριος Λεύκρος Μιχαηλίδης, διδάκτορας των μαθηματικών και λογοτέχνης, με πλούσιο έργο και στους δύο τομείς, ο οποίος έχει τιμηθεί και με τον τίτλο του υπότη του Chevalier d'Anlord de Palme Academique. Ένας πραγματικός Ευρωπαίος, όπως φαίνεται, από και στο έργο του. Το λόγο έχει ο κ. Μιχαηλίδης. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την ελληνική κοινότητα του Λουξεμβούργου για την πρόσκληση αυτή που ήταν, εκτός από ιδιαίτερα τιμητική για μένα και ιδιαίτερα ευχάριστη, πόσο μάλλον που μου έδωσε την ευκαιρία να δω παλιούς και αγαπημένους φίλους, άλλους που το περίμενα όπως τη Μαρία και άλλους συμμαθητές που έχουμε να ειδωθούμε από τα χρόνια που φοράγαμε κοντά παντελονάκια. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι ιδιαίτερη τιμή μου έκανε και η παρουσία της κυρίας Νίνας Κουλετάκη, συγγραφέως που βρίσκεται στο Λουξεμβούργο. Οι κακές γλώσσες λένε για να γνωρίσει το κοριτσάκι της η Περσεφόνη, το καινούργιο της βιβλίο, το Λουξεμβούργο, αλλά μου είπε τώρα ότι δεν την έφερε μαζί της, οπότε συμπεραίνω ότι ήρθε απλώς για να παραστήσει αυτή την ομιλία και την ευχαριστώ. Έχω και καλά νέα. Οι μη ευκλήδιες γεωμετρίες έχουν πια σαφέστατα πολλές πρακτικές εφαρμογές στην θεωρία της σχετικότητας. Το GPS το οποίο χρησιμοποιούμε χρησιμοποιεί στοιχεία από τις μη ευκλήδιες γεωμετρίες. Όπως είχε πει κάποτε ο Φαραντέι όταν το ρώταγε ο βασιλιάς της Αγγλίας, γιατί να χρηματοδοτήσω την έρευνα, τη θεωρητική έρευνα, του είχε πει μεγαλειότατα η θεωρητική έρευνα, η μαθηματική έρευνα είναι σαν τα μωρά. Τα κάνεις τώρα και κάποια στιγμή τα φορολογείς. Τώρα, επειδή τέθηκε ένα ερώτημα τι σχέση έχουν τα μαθηματικά και η μυθοπλασία, για όσους βιάζονται, μπορούν απλά να δουν αυτή τη διαφάνεια και να φύγουν. Όλα όσα θα πω απόψε συνοψίζονται σε αυτά τα λόγια του αγαπημένου μου αείμνηστου πια φίλου του Ντένι Γκέτς. Στην αλήθεια της γνώσης σου πρόσθεσε τη μυθική διάσταση του ποιητή. Και η μέτρησή σου θα γίνει μια ιστορία τόσο όμορφη που θα συνεχίσουν να την αφηγούνται αιώνες ολόκληρους. Μόνο η αλήθεια δεν αρκεί. Να κάτι που δεν το έχει πάρει είδηση ο παππούλης μας ο Ευκλήδης. Λένε μια ιστορία για τον Ευκλήδη ότι παρευκλήδη της αυξάμενος γεωμετρή, κάποιος άρχισε μαθητής να σπουδάζει μαθηματικά με τον Ευκλήδη και όταν μετά από την πρώτη απόδειξη του πρώτου θεωρήματος του είπε και δάχτυλε τώρα εγώ τι κέρδισα με αυτό το θεώρημα που έμαθα, πήρε ένα περιφρονητικό ύφος και είπε στο δούλο του δώσ' του μαρέ μια πεντάρα, δώσ' αυτό τριόλβολον αφού πρέπει οπωσδήποτε να κερδίζει από ό,τι μαθαίνει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αυτή είναι η δική μου άποψη. Τα μαθηματικά είναι κομμάτι του πολιτισμού, μέσα υφασμένα στον πολιτισμό, σήμερα είναι και υφασμένα στην ζωή μας ολόκληρη και επομένως οφείλουμε και εμείς οι μαθηματικοί να έχουμε ειδισμένο λόγο, να δίνουμε το προϊόν μας με τρόπο που μπορεί να εκτιμηθεί. Έχει περάσει πια η εποχή που μας αρκούσε, που τους αρκούσε, σε αυτούς τους μεγάλους μαθηματικούς, θα βάλω και εγώ
τον εαυτό μου μαζί τους, που τους αρκούσε να είναι σε ένα γυάλινο πύργο, να κατασκευάζουν τα πράγματά τους και να λένε όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αυτή λοιπόν η τάση, η καινούργια τάση, που ψήγματα της έχουμε από τα παλιά, αλλά που άρχισε ουσιαστικά να εμφανίζεται στην δεκαετία του 90, από ανθρώπους όπως ο Ντένι Γκέτς που έγραψε το Θεώρημα του Παπαγάλου και μια σειρά από άλλα βιβλία, από ανθρώπους όπως ο Δοξιάδης που έγραψε το Θείο Πέτρο και την Εικασία του Γκόλμπαχ και από αρκετούς άλλους συγγραφείς, κάποια στιγμή οδήγησε σε αυτό εδώ και έχω βγάλει και μερικά για να φαίνονται τα υπόλοιπα. Έχουμε σήμερα ένα τεράστιο όγκο από αφηγήματα τα οποία διεκδικούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το χαρακτηρισμό μαθηματική λογοτεχνία ή μαθηματική μυθοπλασία. Μάλιστα, η υπερσυσσόρευση όλων αυτών των αφηγημάτων οδήγησε μια παρέα ανθρώπων να οργανώσουμε το 2005 ένα συνέδριο με το γενικό τίτλο «Μαθηματικά και αφήγηση». Ήταν η ιδρυτική πράξη της ομάδας «Θαλής και φίλοι», στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω. Ήταν ένα συνέδριο, μαζέψαμε στην Ελλάδα ανθρώπους από όλο τον κόσμο, κορυφαίους ερευνητές μαθηματικούς, αλλά και λογοτέχνες, αλλά και σκηνοθέτες, αλλά και δημοσιογράφους, αλλά και ιστορικούς. Όλους αυτούς τους ανθρώπους θα μπορούσε κανείς να τους βρει εύκολα σε μια δεξίωση, αλλά ποτέ όλους μαζί εισηγητές σε ένα επιστημονικό συνέδριο. Μάλιστα, ο Αλέκος ο Παπαδάτος, που ήταν σκητσογράφος εκεί πέρα, προσπάθησε να το παρουσιάσει ως εξής. Έβαλε από τη μια μεριά τους μαθηματικούς και από την άλλη μεριά τους αφηγητές και στη μέση εμείς να προσπαθούμε να τους πείσουμε να ανακατέψουν αυτά τα πράγματα. Προϊόν αυτής της συνάντησης και της ομάδας Θαλής και Φίλη που ιδρύθηκε ήταν αυτό το εργαλείο το οποίο προωθούμε πάρα πολύ στην Ελλάδα με, μπορώ να πω, αρκετά μεγάλη απήχηση, η Λέσχης Ανάγνωσης Μαθηματικής Λογοτεχνίας. Η βορειότερη που έχουμε είναι στο Σουφλί, η νοτιότερη είναι στο Ηράκλειο, η ανατολικότερη είναι στη Λεμεσό και η δυτικότερη είναι στη Λευκάδα. Επομένως, καλύπτουν ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Είναι ομάδες ανθρώπων, παιδιών, παρέα με ενήλικες, έναν, δύο, υποτίθεται καμιά φορά ότι είναι δάσκαλοι, καμιά φορά δεν είναι, είναι απλώς άνθρωποι του πνεύματος, που τι κάνουν, διαβάζουν όλοι μαζί ένα βιβλίο, ένα από αυτά τα βιβλία που σας έδειξα στη Στίβα πριν, και το κουβεντιάζουν, δηλαδή υπάρχει ένα πέρασμα από την μονήρια απόλαυση που είναι η ανάγνωση στην κοινωνική απόλαυση που είναι η λέξη μαθηματικής λογοτεχνίας. Και ταυτόχρονα από την μονήρια απόλαυση που είναι η μαθηματική έρευνα στη συλλογική, στην κοινωνική απόλαυση που είναι μια συζήτηση για τα μαθηματικά μέσα από την λογοτεχνία. Τώρα, μια καλή ιδέα όταν θέλετε να γίνετε διάσημος είναι να βρείτε κάτι που δεν το κάνει κανένας άλλος. Να γίνετε εσείς ο πρώτος ειδικός σε αυτό και επειδή κατά πάσα πιθανότητα κανένας άλλος δεν ενδιαφερθεί να γίνει και ο ίδιος ειδικός σε αυτό, ταυτόχρονα θα είστε και ο καλύτερος ειδικός σε αυτό. Εγώ λοιπόν είμαι ο καλύτερος ειδικός στα θέματα μαθηματικής λογοτεχνίας. Λοιπόν, γιατί έχω δώσει τον ορισμό της, λέω ότι θα ονομάζουμε μαθηματική λογοτεχνία κάθε μορφή μυθοπλασίας στην οποία τα μαθηματικά παίζουν καθοριστικό ρόλο. Δεν αρκεί δηλαδή να υπάρχει ένας μαθηματικός που δολοφονείται, ας πούμε, ή... είτε επειδή το αντικείμενο της πλοκής σχετίζεται με αυτά, είτε γιατί κάποιοι από τους χαρακτήρες της συνδέονται με τα μαθηματικά και οι ενέργειές τους επηρεάζονται σημαντικά από αυτή τη σχέση. Ο φίλος μου Δοξιάδης, ας πούμε, ο συγγραφέας του Θείου Πέτρου και της Εικασίας του Γκόλμπαχ, δεν συμφωνεί με την ύπαρξη ως αυτόνομης οντότητας, ως αυτόνομου λογοτεχνικού γένους, λογοτεχνικού genre της μαθηματικής λογοτεχνίας. Μου λέει, αν υπάρχει μαθηματική λογοτεχνία έτσι όπως το λες, τότε και ο Moby Dick είναι φαλαινοθυρική λογοτεχνία. Έχω μια πολύ καλή απάντηση σε αυτό. Γιατί ο Moby Dick είναι μια αφήγηση αναζήτησης, αλλά το ότι ήταν φάλαινα αυτό το οποίο επιζητούσε και μέσα από το οποίο αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου, δεν έχει τόση σημασία. Ενώ το ότι ο Θείος Πέτρος, αν έχει τύχει να διαβάσει το βιβλίο, είναι μαθηματικός
και ότι η επιδίωξή του είναι να αποδείξει ένα μαθηματικό θεώρημα, είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να είναι το ίδιο από λογοτεχνική άποψη, αν ας πούμε ο θείος Πέτρος επιζητούσε το φάρμακο για τον καρκίνο. Κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και το λέω πολύ απλά για να τελειώνουμε. Κάποιος γιατρός που θα ανακαλύψει ένα φάρμακο που θεραπεύει 30% των καρκίνων θα είναι πραγματικά ένας σωτήρας ανθρωπότητας. Πιθανότητα θα πάρει και Νόμπελ. Κάποιος μαθηματικός που θα αποδείξει κατά 99,9% ότι ένα θεώρημα ισχύει και ότι 0,01% δεν ισχύει, θα είναι αυτό που οι Άγγλοι λένε GTB, get a buzzer. Δεν θα κάνει απολύτως τίποτα. Απόδειξη ότι σήμερα όλοι τιμούν τον Άντριου Γουάιλς, επειδή είναι ο τελευταίος που έβαλε το τελευταίο λιθαράκι στην απόδειξη του τελευταίου θεωρήματος Φερμά, και ο πιο πολλής κόσμος, εκτός από κάποιους ιστορικούς των μαθηματικών, αλλά ακόμα και μαθηματικοί αγνοούν όλη αυτή την πορεία των ανθρώπων από τον Φερμά, μέσω του Όιλερ, μέσω της Σοφή Ζερμέν, μέσω του Κρόνεκερ, μέσω του Κούμερ, μέχρι αυτόν που τελικά απέδειξε το θεώρημα. Άρα υπάρχει μια ιδιομορφία στις εποποιίες αναζήτησης που έχουν μαθηματικό στόχο, μαθηματικό αντικείμενο, σε σχέση με άλλες εποποιίες αναζήτησης. Τώρα, για να είναι κανείς πολύ σπουδαίος αναλυτής της μαθηματικής λογοτεχνίας, πρέπει να την ταξινομήσει και σε υποείδη. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα κάνω. Το πρώτο και αν θέλετε και πιο απλό είδος μαθηματικής λογοτεχνίας είναι αυτό που εγώ ονομάζω προσχηματική μυθοπλασία. Η προσχηματική μυθοπλασία είναι ένα είδος αφήγησης που ξεκίνησε, τουλάχιστον από τα σωζόμενα κείμενα, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Από αυτό το βιβλίο του Μαρτιανού Καπέλα, έζησε το 410 μετά Χριστόν μάλλον, εκεί περίπου τέλος πάντων, είναι ένα βιβλίο γραμμένο στα λατινικά, φέρει το όνομα περί των γάμων του Ερμή και της Φιλολογίας. Είναι ένα light αφήγημα. Ο Ερμής ως Έλλην έχει μια Ελληνίδα μαμά, η οποία όπως όλες οι Ελληνίδες μαμάδες τον πιέζει, είναι καιρός να νοικοκυρευτείς, να παντρευτείς, να βρουν μια καλή κοπέλα, να αποκτήσω κι εγώ εγγονάκια, όλα αυτά τα πράγματα που λένε οι Ελληνίδες μαμάδες. Και τέλος πάντων ο Ερμής είναι ένας κλασικός Έλληνας γιος, ο οποίος η μία του βρωμάει, η άλλη του μυρίζει. Στο τέλος όμως αποφασίζει, παρά τις πιέσεις της μαμάς του να πάρει μια πολύ φερμή νύφη, να παντρευτεί με την ταπεινή Φιλολογία, η οποία είναι έχει ταπεινή καταγωγή, είναι φτωχή, έχει όμως το χάρισμα της γνώσης. Όλα αυτά σε ένα αφήγημα, ξαναλέω, πολύ πολύ ελαφρύ, το οποίο έχει σκοπό να μας οδηγήσει στο τραπέζι του γάμου. Προηγούνται διάφορα, καυγάδες και τραβήγματα του χαλιού κατά τα πόδια και χτυπήματα κατά τη μέση ανάμεσα σε νύφη και πεθερά και όλα αυτά τα πράγματα, και φτάνουμε εκεί που όλοι οι ομίγυροι είναι μαζεμένοι στο τραπέζι του γάμου. Οπότε έρχονται οι 7 φιλενάδες της νύφης, που είναι οι 7 ελεύθερες τέχνες, οι 4 μαθηματικές, αριθμητική, γεωμετρία, αρμονία και αστρονομία, και οι 3 μη μαθηματικές, οι τέχνες του τρίβιουμ, γραμματική, λογική, ρητορική, και η κάθε μια από αυτές σηκώνεται να ευχηθεί στο καινούριο ζευγάρι και με την ίδια ευκαιρία αυτοπαρουσιάζεται. Όλη αυτή η ιστοριούλα, που ήταν και χαζοχαρούμενη που σας αφηγήθηκα πριν, έχει ως μόνο στόχο, είναι λοιπόν πρόσχημα, να παρουσιάσει τη γνώση της εποχής της. Δηλαδή ο Μαρτιανός Καπέλα κατά κάποιο τρόπο έφτιαξε μια light εγκυκλοπαίδεια, που όμως όλο το μεσαίωνα χρησιμοποιήθηκε ως σχολικό εγχειρίδιο. Σήμερα λοιπόν το υπόδειγμα, αν θέλετε, το μοντέλο προσχηματικής μυθοπλασίας είναι το θεώρημα του Παπαγάλου. Και αυτό ο συγχωρεμένος ο Ντένι Γκέτς δεν θα ήταν πολύ ευχαριστημένος αν του το έλεγα, ή μάλλον να το πω πιο απλά, δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος όταν του το είπα. Αλλά περί αυτού πρόκειται. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε διαβάσει. Είναι μια ιστορία καθαρά προσχηματική. Είναι και αστυνομική κιόλας ιστορία, αλλά η αστυνομική υπόθεση είναι πολύ πολύ ελαφριά. Έρχεται ένα γράμμα από τον Αμαζόνιο στο μαγαζί ενός βιβλιοπόλη της Μομάρτρης και του λέει ο φίλος του από τον Αμαζόνιο ότι κάποιοι τον απειλούν να τον σκοτώσουν και ότι για να σώσει τουλάχιστον
την περιουσία του του στέλνει 10 κάσες με μαθηματικά βιβλία. Και τώρα ο βιβλιοπόλης μαζί με την υπάλληλο του βιβλιοπολίου, τα τρία παιδιά της και ένα παπαγάλο, προσπαθούν όλοι μαζί να εξιχνιάσουν εντός εισαγωγικών το μυστήριο. Και βέβαια αυτό είναι το πρόσημα για να μας δώσει ο Ντενί Γκέτς υπέροχες γλαφυρές αφηγήσεις από την ιστορία των μαθηματικών. Γι' αυτό λοιπόν λέω προσηματική μυθοπλασία. Άλλα έργα προσηματικής μυθοπλασίας, το πειραχτήρι των αριθμών, The Number Devil στα αγγλικά, γερμανικό είναι, αλλά μην περιμένετε να σου το πω στα γερμανικά, Χάφτενχούφνα κάπως έτσι θα είναι. Λοιπόν, το πειραχτήρι των αριθμών. Αυτό τώρα είναι μια ιστορία με ένα πιτσιρικά, ο οποίος δύο πράγματα αντιπαθεί, τα όνειρα και τα μαθηματικά. Και έρχεται στον ύπνο του, στο όνειρό του, ένα διαβολάκι που του μιλάει για μαθηματικά. Και τα καταραμένα μαθηματικά του Κάρλο Φραμπέτη, Ισπανοϊταλός, όπου είναι ένα κοριτσάκι που εκεί έρχεται στο ξύπνιο της, στο πάρκο συγκεκριμένα, ένας κύριος, και της πιάνει κουβέντα για τα μαθηματικά. Πάλι οι ιστορίες είναι απλοϊκές ως πλοκή, το περιεχόμενο είναι μαθηματικά. Αυτό το βιβλίο είναι λίγο πιο ψαγμένο, Turing Μαθήματα Αγάπης, του Χρήστου Παπαδημητρίου, που είναι κορυφαίος μαθηματικός στο Berkeley αυτή τη στιγμή. Το σκουφάκι είναι επίσης must, δεν το κουβάλλει εγώ έτσι κυκλοφορία. Παρ' όλα αυτά είναι από τους κορυφαίους Έλληνες μαθηματικούς, όπου υπάρχει πάλι μια προσχηματική ιστορία ενός ανθρώπου που μπλέκεται μέσα στο διαδίκτυο και εκεί πέρα συναντάει με παράξενους τρόπους τον Ευκλήδη, τον Πλάτωνα, τον Αρχιμίδη και διαλέγεται μαζί τους. Μια δεύτερη κατηγορία μαθηματικής μυθοπλασίας είναι αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε μαθηματική εποπία. Δηλαδή ιστορίες αναζήτησης, σας περιέγραψα ήδη μία πριν, είναι άλλωστε η πρώτη στο είδος, όπου ο στόχος είναι ένα μαθηματικό επίτευγμα. Με όλα τα χαρακτηριστικά, δηλαδή σας έδωσα μία ιδέα του τι διαφοροποιεί τη μαθηματική αναζήτηση από την οποιαδήποτε άλλη. Εκεί πέρα τώρα ο συγγραφέας δεν έχει ούτε πρόθεση ούτε διάθεση να διδάξει κάτι μέσα από το βιβλίο του. Έχει πρόθεση, διάθεση να γράψει μια ιστορία αναζήτησης. Ωστόσο πηγαίνοντας τώρα ανάποδα, ο αναγνώστης διαβάζοντας ένα τέτοιο βιβλίο σίγουρα ανακαλύπτει πράγματα για την ουσία των μαθηματικών. Και ο υποψιασμένος δάσκαλος, είχαμε μια συζήτηση για το δούριο ύπο πριν, χρησιμοποιεί την περιπέτεια, το story, ως δούριο ύπο για να μπάσει μέσα στο μυαλουδάκι του ενήλικα ή του ανήλικου μαθηματικόφοβου, να πω, αμφισβητεία των μαθηματικών, τσαντισμένο απλώς με τα μαθηματικά. Κάτι από τη γλύκα των μαθηματικών. Το Logicomics είναι ένα άλλο τέτοιο παράδειγμα. Δυο ακόμα ιστορίες αναζήτησης εξαιρετικές. Του Ντενί Γκέτς, τα αστέρια της Βερενίκης, που είναι μια αφήγηση για την Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων και τη μέτρηση της γης από τον Ερατοσθένη, ανακατεμένη με όλη την ιστορία της Αλεξάνδρειας των Πτολεμαίων και με επιμέρους ιστορίες αφηγηματικές. Και αυτό το εξαιρετικό ποίημα που πιθανόν να μπορείτε να το βρείτε εσείς στα γερμανικά, γιατί δυστυχώς στα ελληνικά δεν κυκλοφορεί πια, του Τόμας Φόγγελ, το τελευταίο παραμύθι του Μιγγέλ Τόρες ντα Σίλβα. Σας λέω μόνο επιγραμματικά την ιστορία. Ο μεγαλύτερος παραμυθάς της Πορτογαλίας, που είναι ταυτόχρονα και ο καλύτερος παραγωγός ίνου, κάποιο βράδυ πάνω στην αφήγηση της ιστορίας του πεθαίνει. Και όταν ανοίγουν τη διαθήκη του, βλέπουν ότι έχει αφήσει όλα τα χρήματα στον εγγονό του με την παράκληση να σπουδάσει μαθηματικά. Το ερώτημα είναι γιατί ο πρώτος και καλύτερος παραμυθάς, ο πρώτος και καλύτερος παραγωγός κρασιού της Πορτογαλίας θέλει ο εγγονός του να σπουδάσει μαθηματικά. Διαβάστε το και θα μάθετε. Okay. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο είδος που είναι η μελέτη των χαρακτήρων, η αναζήτηση, αν θέλετε, η βουτιά, η ανατομία του εσωτερικού κόσμου του μαθηματικού, της θέσης του μαθηματικού στο κοινωνικό του περίγυρο. Δύο εξαιρετικά τέτοια βιβλία έχω να προτείνω ως
χαρακτηριστικά παραδείγματα. Του David Levy, το υπάλληλος από την Ινδία, είναι ένα μυθιστόρημα που αναφέρεται στον Srinivasa Ramanujan, έναν Ινδό αυτοδίδακτο μαθηματικό, ο οποίος ακριβώς επειδή δεν του δόθηκε η ευκαιρία να σπουδάσει μαθηματικά, ούτε καν τα στοιχειώδη του σχολείου, κάθεσε και τα έφτιαξε όλα μόνος του. Βεβαίως χρησιμοποιώντας όρους ανίκιους και ακατάλληλους και ασύμβατους, έφτιαξε ένα μείγμα που οι πιο πολλοί που το διάβαζαν το απέρριπταν ως τα τρέλες. Όμως βρέθηκαν δύο Άγγλοι μαθηματικοί, ο Χάρντι και ο Λίτλουουντ, οι οποίοι ανακάλυψαν την ιδιοφία που ήταν κρυμμένη μέσα σε αυτά τα ασυνάρτητα κείμενα. Όταν μάλιστα τα μετέφρασαν στην τρέχουσα μαθηματική γλώσσα, βρήκαν ότι ήταν πολύ συγκροτημένα μαθηματικά και αμέσως μετέφεραν τον Srinivasa Ramanujan από την Ινδία στο Cambridge. Όταν λέω τον μετέφεραν, το εξασφάλισαν υποτροφία και fellowship και τέτοια πράγματα. Και εκεί πέρα αρχίζει η άλλη διάσταση του βιβλίου, δηλαδή το φοβερό πολιτιστικό σοκ που παθαίνει ένας Ινδός, βραχμάνος, χορτοφάγος, όταν βρίσκεται στο Cambridge, όπου είναι υποχρεωτικό να φοράς παπούτσια για να πας στο τραπέζι και γραβάτα και αυτά τα μαύρα τα φουστάνια με το καπέλο και το πιάτο και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Και η έπαυλη των αυρών, ο Ντελιγέρς, εάν θεωρώ ότι είναι ο ιδρυτής της μαθηματικής λογοτεχνίας, είναι γιατί για το κάθε είδος που σας παρουσιάζω έχει γράψει και πάνω βιβλίο. Λοιπόν, η έπαυλη των ανδρών είναι η συνάντηση μέσα σε ένα τρελοκομείο ενός μεγάλου μαθηματικού που είναι μια καρικατούρα του Georg Cantor. Δεν φέρει αυτό το όνομα, μου είπε τότε ο Γκέτζ ότι δεν ήθελε να το δώσει το όνομα γιατί δεν ήθελε να δεσμεύεται από όλα τα ιστορικά στοιχεία που τον αφορούν και ενός φαντάρου του γαλλικού στρατού που επίσης έχει τρελαθεί στο μέτωπο. Είναι καταπληκτικό έβριμα λογοτεχνικό πια ότι μέσα στο τρελάδικο είναι οι τρελοί οι οποίοι συζητάνε για φιλοσοφία, για μαθηματικά και απ' έξω είναι οι γνωστικοί οι οποίοι κάνουν πολύ γνωστικά πράγματα όπως είναι χωμένοι μέσα σε δύο χαρακόμματα και πετάνε οι μένσους δε αέρια δηλητηριώδη, βόμβες και τέτοια πράγματα. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Στην ίδια κατηγορία θα έβαζα και τα βιβλία της Ογκάγουα, το Άρωμα Πάγου και ο αγαπημένος μαθηματικός τύπος του καθηγητή. Είναι βιβλία βαθιάς ενδοσκόπησης, αιχμηρού ψαξίματος στον εσωτερικό κόσμο ενός ανθρώπου, με βάση όμως τα κύρια χαρακτηριστικά του ως μαθηματικού. Και λίγο πιο light, το άνθρωπος που μετρούσε την άμμο, ένα πιο ελαφρύ βιβλίο, πάλι όμως που προσπαθεί να καταλάβει τι είναι ο Αρχιμίδης, διάλειμμα για διαφημίσεις. Στην επόμενη ομιλία θα πω τι ήταν ο Αρχιμίδης, κλείνει το διάλειμμα. Και βεβαίως αυτό το αριστούργημα του Μαρκ Χάντον, ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα, η αφήγηση ενός για ένα παιδί που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία των εφιών, δεν ξέρω πώς ακριβώς τους λένε. Χαρισματικό. Ναι, όχι, δεν είναι απλώς χαρισματικός, έχει και Άσπεργκερ. Υπάρχει ένας ειδικός τίτλος, ο οποίος ερμηνεύει τον κόσμο με την αυστηρή γλώσσα των μαθηματικών. Και επομένως βρίσκεται σε ένα σωρό αντιφάσεις και δυσκολίες με το περιβάλλον του, γιατί αυτός ερμηνεύει την κάθε λέξη με το νόημά της, κάτι που είναι τελείως αδύνατο να το κάνεις και να ζεις στον κανονικό κόσμο. Τώρα, αν θέλουμε να πάμε λίγο παραπέρα, έχουμε και ιστορίες όπου τα μαθηματικά εμφανίζονται να είναι αυτά ο βασικός ήρωας. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι ήρωες, αλλά ο βασικός ήρωας είναι τα μαθηματικά. Όπως είναι το μηδέν του Ντελιγέρς πάλι, που είναι η μεταφορά σε πέντε διαφορετικές ζωές, που είναι οι πέντε διαφορετικές φάσεις στην ανακάλυψη του μηδέν, από μια γυναίκα, την Αερμέρ, η οποία περνάει από την μία ζωή στην άλλη. Ανοίγω παρένθεση για να πω, επειδή μερικοί με αγριοκοιτάζετε που είπα του μηδέν και όχι του μηδενός, δεν το είπα κατά λάθος, έχω άποψη πάνω στο θέμα. Το μηδέν και το ένα είναι κλειτά. Όλοι οι άλλοι αριθμοί είναι άκλητοι.
Ο λόγος που το 0 και το 1 είναι κλειτά ενώ όλοι οι άλλοι αριθμοί είναι άκλητοι είναι ότι για μεγάλη περίοδο της ιστορίας αυτών των αριθμών δεν θεωρούνταν αριθμοί. Όταν λοιπόν μιλάμε για το 0 και για το 1 ως αριθμούς, οφείλουμε ή και αυτά να τα χρησιμοποιούμε άκλητα ή να λέμε και του 2, του 3, του 5. Έχω τσακωθεί με εκδότες για αυτό το πράγμα, αλλά είμαι άνθρωπος που υποχωρεί γενικά και έτσι ένα βιβλίο που μετέφρασα πρόσφατα που λεγόταν μια πολιτιστική ιστορία του μηδέν επέμενα εγώ, το βγάλω του μηδένος, αλλά τουλάχιστον στις ομιλίες μου θα λέω του μηδέν. Λοιπόν, εδώ θα πάμε λίγο πιο πίσω στην ιστορία, γιατί η τριλογία του Asimov, το Foundation, έχει ως βασικό ήρωα την ψυχοϊστορία. Τι είναι η ψυχοϊστορία? Είναι ένα τελείως φανταστικό για τη δεκαετία του 50 και του 60 που γράφτηκε δημιούργημα του Asimov, μια επιστήμη τελείως φανταστική, που σήμερα, το αρχές του 21ου αιώνα, έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη θεωρία των δυναμικών συστημάτων και του χάους. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό του Asimov. Τώρα, τα μαθηματικά ως κινητήρια δύναμη για την εξέλιξη του μύθου. Δύο πάλι ιστορίες θα αναφέρω ως παράδειγμα. Η ακολουθία της Οξφόρδης του Γκιγέρμο Μαρτίνες, βιβλίο που έχει γίνει και ταινία. Μπορείτε να το δείτε. Είναι πιο ευχάριστη η ταινία, αλλά το βιβλίο είναι πιο καλό. Και το βιβλίο Κόλαση του Κάρλο Φραμπέτη. Είναι μια παράξενη ιστορία όπου ένας άνθρωπος ξυπνάει ένα πρωί στον πάτο της κόλασης και πρέπει να νικήσει το φύλακα διάβολό του σε διάφορα στάδια, σε διάφορες αντιπαραθέσεις που είναι οι διαδοχικές ανακαλύψεις στην ιστορία και τη θεμελίωση των μαθηματικών για να μπορέσει να φτάσει μέχρι το ταβάνι, το 12ο όροφο και να γλιτώσει από την κόλαση. Λοιπόν, τι ρόλο παίζω εγώ μέσα σε όλη αυτή την ιστορία? Εγώ αγαπώ μαθηματικά, μου αρέσουν και οι ιστορίες, οπότε γράφω μαθηματικές ιστορίες. Να σας πω λοιπόν λίγα λόγια για τις μαθηματικές μου ιστορίες και πού τις εντάσσω σε αυτή την κατηγορία. Η πρώτη μου ιστορία ήταν τα Πυθαγόρια εγκλήματα. Εκτιλήσονται κυρίως στο Παρίσι της Belle Époque. Ξεκινάνε το 1900 στο δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών, στο οποίο ο Ντάβιντ Χίλμπερτ έβγαλε τον περίφημο λόγο, βέβαια στην περίφημη ομιλία του, για τα 23 ανοιχτά προβλήματα, κατά τη γνώμη του, που θα χαρακτήριζαν τον 20ο αιώνα. Εκεί πέρα τώρα ποιο ήταν το μαθηματικό αντικείμενο? Ο πρωταγωνιστής είναι το θεώρημα της μη πληρότητας. Αλλά η ιδέα, και γι' αυτό λέω, είναι μαθηματικός ο τρόπος με τον οποίο γράφω, η ιδέα είναι μία συνάρτηση, ένα μοντέλο, ένα πρότυπο. Το πρότυπο όραμα και διάψευση. Αυτό το πρότυπο όραμα και διάψευση, στην ίδια περίοδο, στην περίοδο 1900-1930, το ζούμε αφενός με την Belle Époque, το όραμα μιας ειρήνης, μιας Ευρώπης γεμάτης ειρήνη, είχαν κάθε λόγο να το πιστεύουν, 30 χρόνια είχαν να δουν πόλεμο το 1900. Στην Ευρώπη, όπου η τεχνολογία μοιάζει να υπόσχεται ότι θα φτιάξει τη ζωή του ανθρώπου στο έπακρο. Ένα βράδυ οι Παριζιάνοι γύρισαν και είδαν ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο που ήταν ο πύργος του Άιφελ, ηλεκτροφωτισμένος ας πούμε, και η διάψευση. Η διάψευση που ως τραγικοί ήρωες δεν την ήξεραν το 1900, δηλαδή ο φωνικότερος πόλεμος στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Αν πάμε τώρα στα μαθηματικά, στην Ελλάδα, η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Είναι το όραμα της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών και η διάψευση, η οδυνηρή διάψευση, όχι μόνο γιατί ξεριζώθηκε ολόκληρος ο ελληνισμός από τα πατρογονικά του εδάφη, αλλά και γιατί οριστικά ή σχεδόν οριστικά για τη χιλιετία του διανύουμε, η Ελλάδα τοποθετήθηκε εκεί που δεν περίμενε να είναι. Άρα έχουμε στα μαθηματικά το όραμα του Ντάβιντ Χίλμπερτ. Το όραμα να φτιαχτεί ένας μηχανικός τρόπος αξιολόγησης των μαθηματικών θεωρών. Είναι μια περίοδος
που εμφανίζονται πάρα πολλές μαθηματικές θεωρίες. Μιλήσαμε πριν για τις μη ευκλήδιες γεωμετρίες. Υπάρχουν και ένα σωρό άλλα μαθηματικά προβλήματα που αναπτύχθηκαν και άρχισαν το ένα μετά το άλλο να απαντιούνται. Και αυτό που ζήτησε ο Χίλμπερτ σε εκείνο το χώρο, να εδώ πέρα είναι η φωτογραφία των συνέδρων, να σας συστήσω μερικούς, αυτός είναι ο Ράσελ στα νιάτα του, αυτή εδώ είναι η Μαρί Κιουρί, αυτός είναι ο Χίλμπερτ, αυτός είναι ο Πουανκαρέ, εγώ είμαι κάπου εκεί πίσω, δεν φαίνομαι. Ταξίδεψα εκεί πέρα μέσω των δύο ηρώων μου, που είναι κατά κάποιο τρόπο οι δύο μορφές του εαυτού μου, ανάλογα με τις δύο θέσεις που σε όλη μου τη ζωή ένα λάξ παίρνω πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Θέλουμε, τώρα πια και να θέλουμε δεν έχει σημασία γιατί δεν γίνεται, θέλουμε ένα μηχανικό τρόπο αξιολόγησης των μαθηματικών θεωριών, δηλαδή έρχεται κάποιος, βγάζει με μαθηματική θεωρία, θέλω να έχω ένα μηχανικό τρόπο να την περνάω από ένα κόσμο και να λέω καλή μάπα, ή δεν το θέλουμε. Αυτή είναι η διαφωνία των δύο ηρώων, διαφωνία την οποία έλυσε, γι' αυτό λέω πάλι όραμα και διάψευση. Ο Χίλμπερτ είχε αυτό το όραμα, πρέπει να μάθουμε, θα μάθουμε, στα μαθηματικά δεν υπάρχει ignorabimus, είναι δύο από τα ρητά του. Και ο Γκέντελ, ο Κουρτ Γκέντελ, το 1931 με το θεώρημα της μη πληρότητας, του είπε, δεν θα μάθουμε ποτέ. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια μαθηματική θεωρία που να είναι πλήρης, δηλαδή να απαντά σε όλα τα ερωτήματα τα οποία θέτει και ταυτόχρονα να είναι μη αντιφατική. Και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ένα από τα θεωρήματα αυτής της μαθηματικής θεωρίας να είναι ότι αυτή η θεωρία είναι μη αντιφατική. Όραμα και διάψευση. Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν. Έπαιξα τώρα, η ιστορία εργάστηκε πολύ για χάρη μου, διότι την ίδια εποχή που γινόταν αυτό το συνέδριο στο Παρίσι, πήγε και αυτός ο τυπάκος, άσημος ακόμα, με το όνομα Pablo Ruiz, για να λάβει μέρος στην πρώτη έκθεση ζωγραφικής, στην οποία έδωσε ένα έργο του, και ο οποίος αργότερα έγινε ο Πικάσο. Και βέβαια μου δόθηκε η ευκαιρία τους μυθοπλαστικούς μου ήρωες, τον Μιχαήλ Γερινό και τον Στέφανο Καρταρτζή, να τους βάλουν να συναντήσουν τον Pablo Ruiz και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στο πώς τα μαθηματικά επηρεάσανε τον κυβισμό, πώς ο κυβισμός εισέπραξε από τα μαθηματικά. Το υλικό που αναφέρω μέσα είναι όλο ακριβές. Η διάλογη είναι δική μου. Αλλά οι αγωνίες του Πικάσο για το πώς η τέταρτη διάσταση θα μπορούσε να τον βοηθήσει, για το πώς οι πολλαπλές έγκυρες γεωμετρίες θα μπορούσαν να σημάνουν κάτι για τη δική του ανάγνωση του χώρου, όλα αυτά είναι στοιχεία πραγματικά. Αλλά βεβαίως, και εδώ είμαστε στο θέμα, ποια θα ήταν η φόρμα αυτού του βιβλίου, που ήταν το πρώτο μου βιβλίο. Ένα άλλο πράγμα στο οποίο υπάρχει όραμα και διάψευση, είναι στο έγκλημα. Γιατί το πιστεύω βαθύτατα, όσο και γράφει η Νίνα στο blog της περί του αντιθέτου, ότι το έγκλημα δεν πληρώνει ποτέ. Crime does not pay. Και ότι το κάθε έγκλημα είναι ένα όραμα που έχει μια διάψευση. Γι' αυτό λοιπόν και συνδυάζοντας και ένα πρώτο μάλλον ιστορικά αποδεδειγμένο έγκλημα, τη δολοφονία του Ύπασου του Μεταποντίνου από τους Πυθαγορείους, επειδή αποκάλυψε ότι υπάρχουν μεγέθη που δεν μπορούν να μετρηθούν με εκέρος αγκλήμους, και μέσα πάρα πολύ. Η διαδόντηση μέσα στο τραγόνι, ας πούμε, δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε με εκείνους αριθμούς, ούτε με πλάσματα σε σχέση με τον πλάσμα. Και μας λέει η ιστορία ότι τον πρώτον εις κουμφανές εξαγαγόντα φυσίν να βαγείται η φυσίν. Προσοχή, όχι τον πρώτον ανακάλυψαντα, τον πρώτον εις κουμφανές εξαγαγόντα, τον πρώτον που έβαλε στη χώρα. Και εκεί πέρα βέβαια έπαιξε και εγώ το παιχνίδι, κρύβεται του μαθέ η αλήθεια. Άλλα πράγματα δεν κρύβεται, η αλήθεια κρύβεται, αυτά ήταν τα αντικείμενα. Τώρα προσέξτε πλάκα. Εγώ δεν είχα καμία πρόθεση να γίνω αστυνομικός συγγραφέας και θεωρώ μάλλον ότι δεν έγινε κιόλας. Οι φίλοι μου όμως θεώρησαν ότι εντάξει, αφού έγραψα αυτό το αστυνομικό βιβλίο, άρα είμαι αστυνομικός συγγραφέας. Μάλιστα μου έκανα την τιμή να συμπεριλάβουν
στην ίδρυση της ελληνικής λέσχης συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας και να μου προτείνουν να συμμετάσχουν σε διάφορους συλλογικούς τόμους όπου δημοσιεύονταν αστυνομικές ιστορίες. Και έτσι έδωσα σε ένα τόμο στα Ελληνικά Εγκλήματα 2 την περίπτωση αυτοδικίας, όπου πάλι έχω καλά νέα, στο αν ο έρωτας περιγράφεται με μαθηματικά. Οι Πυθαγόροι πάντως πίστευαν ότι ο έρωτας ήταν στο 220 με το 284. Όχι, όχι, είναι σοβαρό αυτό. Αν πάρετε τα κομμάτια του 284, τους διαιρέτες του δηλαδή, 1, 2, 4, 81 και 142 και τα προσθέσετε, κάνουν το 220. Εντάξει, θα μου πείτε κάτι, θα κάνουμε. Το ενδιαφέρον είναι ότι αν πάρετε τώρα τα κομμάτια του 220, 1, 2, 4, 5 και τα προσθέσετε, θα κάνουν 284. Υπάρχει συνέχεια. Βεβαίως υπάρχει συνέχεια, υπάρχει στο διήγημα η συνέχεια. Λοιπόν, ένα έγκλημα λοιπόν συνδέθηκε με αυτό. Μετά όμως πήγα σε άλλα πράγματα. Το επόμενο βιβλίο μου, Αχμές ο γιος του Φαγκαριού, είναι η ιστορία πάνω σε αυτό το κείμενο. Έτσι, να σας το δείξω μεγαλύτερα. Το διαβάζετε τώρα όλοι. Είναι καλή στο η μετάφραση. Καλά, η μετάφραση. Λοιπόν, είναι το πρώτο βιβλίο στην ιστορία της ανθρωπότητας που γράφτηκε, το πρώτο μαθηματικό βιβλίο, το οποίο ο συγγραφέας το υπέγραψε. Είναι ένας πάπυρος με 84 λυμένα μαθηματικά προβλήματα που φέρει πάνω-πάνω την ένδειξη. Ο γραφέας Αχμές έγραψε αυτή τη γραφή την ώρα, τι βλέπετε, την ώρα του βασιλέα Α, Ου, Σε, Δε και τέτοια πράγματα. Είναι το πρώτο, ξαναλέω, μαθηματικό βιβλίο που φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. Γι' αυτόν τον Αχμές ξέρουμε το βιβλίο του, ξέρουμε το όνομά του, ξέρουμε πότε έγραψε. Ξέρουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που πολύ θα θέλαμε να το ξέρουμε για τον Ευκλήδη και τον Αχημία, δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε το γραφικό του χαρακτήρα. Γιατί ακριβώς επειδή αυτό το βιβλίο γράφτηκε το 1650 π.Χ. και θάφτηκε μέσα σε ένα τάφο και ανασύρθηκε από εκεί το 1860 μετά Χριστόν, είναι το πρωτότυπο το γραμμένο από τον ίδιο τον συγγραφέα. Ενώ ας πούμε τα βιβλία του Αρχιμίδη και του Ευκλήδη και του Διόφαντου είναι αντίγραφα, αντιγράφω. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Στην επόμενη ομιλία μου θα εξηγήσω πώς φτάσανε τα χειρόγραφα μέχρι τις μέρες μας. Τέλος διαφημίσεων, συνεχίζουμε. Λοιπόν, γι' αυτό το φουκαρά τον Αχμές δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Οπότε είχα όλη την ευκαιρία εγώ να του φτιάξω μια ζωή. Ξέρετε, άμα αρχίσουν να σε κολακεύουν και πολλοί και δεν βλέπουν, καβαλάζει λίγο τα καλά, μια και εγώ Θεός έφτιαξα τη ζωή του Αχμές. Προσπάθησα δηλαδή να φανταστώ τι λογής εμπειρίες μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος που διάλεξε αυτά τα 84 προβλήματα με αυτή τη σειρά να τα κατετάξει ένα πάτο. Και έφτιαξε ένα παραμύθι. Σε αυτό το παραμύθι βέβαια τον Αχμές αποφάσισε ότι είναι αυτός. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι. Πήγε σχολείο, στο σχολείο γραφέων. Εδώ βλέπετε τους Αιγύπτιους γεωμέτρες όπως μας τους περιγράφει ο Δημόκριτος με τον τίτλο Αρπεδονάπτε, δηλαδή άνθρωποι που τεντώνουν, άπτουν την Αρπεδόνη, αυτό το σκηνή. Γιατί οι Αιγύπτιοι γεωμέτρες ήταν αυτοί που πήγαιναν στα χωράφια μετά τις πλημμύρες του Νείλου και με το σκηνή τους το οποίο τέντωναν, αναδιένεμαν τα χωράφια. Βεβαίως μπήκα και σε προσωπικές ιστορίες. Αυτός είναι ο θεός Θόθ ή Τζεχουντή, ο προστάτης των γραμμάτων και των μαθηματικών. Αυτός είναι συμπαθέστατος θεούλης, είναι ο Μπες. Αυτόν τον βάζεις στα σπίτια των νιόπαντρων, τρεις μέρες πριν πάνε οι νιόπαντροι να κατοικήσουν και του βάζεις φαΐ και πιωτό, μεθάει, χορεύει και με τη φασαρία του διώχνει τα κακά πνεύματα. Αυτά είναι παιχνίδια, τσακάλια και σκυλιά λέγεται αυτό το παιχνίδι, σενέτ λέγεται αυτό το παιχνίδι, παραμύθια, η συγκέντρωση, όλα αυτά μπήκανε μέσα στην ιστορία του Αχμές που είναι ένα παιδί που μεγαλώνει και πάει στην Αίγυπτο. Ωραία, το επόμενο βιβλίο μου ήτανε, είπα ότι θα κάνω και εγώ όλα τα είδη, ας πούμε αστυνομικό μαθηματικό, αρχαιολογικό μαθηματικό.
ερωτικό μαθηματικό. Τώρα μου μένει να κάνω και τσόντα μαθηματικό. Είμαστε εντάξει. Αλλά δεν έχω κάνει. 50 από μπρο στο μαθηματικό. Αυτό πράγμα. 50. Ένιωσε την αιχμή του διαβήτη να χαράζει την πλάτη της. Αυτό δεν είναι τέτοιο. Αυτό είναι μια ερωτική ιστορία, καλοκαιρινή, με φόντο ένα μεγάλο μαθηματικό πρόβλημα. Να σας περιγράψω μαθηματικό πρόβλημα και έχετε και την ευτυχία να βρίσκεστε και σε ένα από τα λίγα παραδείγματα που το υλοποιούν. Ας πάρουμε λοιπόν την Ελλάδα και τους γείτονές της και ας προσπαθήσουμε να χρωματίσουμε το χάρτη με δύο βασικούς κανόνες. Δύο γειτονικές χώρες πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσω όσο το δυνατόν λιγότερα χρώματα. Ας βάψουμε λοιπόν την Ελλάδα μπλε. Θα βάψουμε την Αλβανία κόκκινη, θα βάψουμε και τη Φύρο κίτρινη, τώρα τη Βουλγαρία μπορώ να τη βάψω ξανά κόκκινη. Γιατί δεν έχει σύνορο με την Αλβανία. Και αφού θέλω όσο είναι λιγότερα χρώματα. Και την Τουρκία ξανά κίτρινη. Άρα για το χάρτη της Ελλάδας και των γειτόνων του, και των γειτόνων της χρειάζομαι τρία χρώματα. Για το χάρτη του Λουξεμβούργου δεν μου φτάνουν ό,τι και να κάνω. Γιατί το Λουξεμβούργο γειτονεύει με τρεις χώρες που και οι τρεις γειτονεύουν μεταξύ τους. Άρα χρειάζομαι τέσσερα χρώματα. Το 1880 τόσο λοιπόν τέθηκε από άγγλους μαθηματικούς το πρόβλημα υπάρχει κανένας χάρτης να χρειάζεται περισσότερα από τέσσερα χρώματα. Γιατί σας διαβεβαιώνω ότι και τα τέσσερα μου βγήκε ψυχή να τα βρω εγώ, δηλαδή σε υπαρκτό χάρτη. Οι πιο πολλές περιοχές με τρία χρώματα βγαίνουν μια χαρά. Υπάρχει, αυτό ήταν η εικασία των τεσσάρων χρωμάτων. Διάφοροι μαθηματικοί της εποχής, 1880 τόσο, είπαν ότι όχι, δεν υπάρχει και θα το αποδείξουν πάρα πολύ εύκολα. Τόσο πάρα πολύ εύκολα που κάποια στιγμή το αποδείξανε κιόλας και για 11 χρόνια ήταν χαρούμενο και αυτό το πρόβλημα λύθηκε μέχρι που στον 11ο χρόνο βρέθηκε ένας μαθηματικός και βρήκε ένα κέριο λάθος στην απόδειξη και ήρθε το πρόβλημα ξαναπέρασε στα αναπόδεικτα. Για να αποδειχθεί τελικά το 1975 με μια απόδειξη που δίχασε τη μαθηματική κοινότητα γιατί η απόδειξη αυτή χρησιμοποιεί κατά υποχρεωτικό τρόπο, μη αντικαταστάσιμο τρόπο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και επομένως είναι μια απόδειξη που δεν μπορεί να ελεγχθεί πλήρως να κάτσει ένας μαθηματικός, να τη διαβάσει από την αρχή μέχρι στο τέλος και να πει είναι σωστή ή είναι λάθος. Αυτό είναι το μαθηματικό πλαίσιο αυτής της ιστορίας που κατά τα άλλα είναι, όπως είπα, μια ερωτική ιστορία που εκτελήσεται στη Σέριφο. Τη Σέριφο τη διάλεξα γιατί ήταν το πρώτο νησί στο οποίο πήγα με παρέα, όχι με την οικογένειά μου ως νεαρός εκεί πέρα. Και όταν πήγαμε εκεί αρχές της δεκαετίας του 70, είδαμε αυτά τα πράγματα, αυτό το ερυπωμένο χωριό, το Μέγα Λιβάδι και εδώ είναι η πλατφόρμα φόρτωσης μεταλλευμάτων στο Κουταλά. Μέχρι το 1960 τόσο, η Σέριφος είχε πολύ ζωντανά και δυνατά ορυχεία. Με ορυχεία μετάλλου. Σιδήρου. Ορίστε. Σιδήρου. Για το μέταλλο δεν είναι μόνο. Το μέταλλο είναι πολλά μέταλλα. Εγώ δεν είπα ότι ήταν εσύ. Εντάξει, δεν βοηθήσω και μάλλον. Μετά. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι στη Σέριφο το 1916 έγινε και η πρώτη μεγάλη εξέγερση μεταλλορύχων. Απεργία. Απεργία. Ναι, απεργία. Όχι, δεν ήταν μόνο απεργία, ήταν εξέγερση με την έννοια ότι έστειλε η κυβέρνηση των Αθηνών, τότε ήμασταν ακόμα στις δύο κυβερνήσεις, έστειλε χωροφύλακες να την καταστήλουν, αυτοί συνεπλάκησαν με τον πληθυσμό και για περίπου 15 μέρες η Σέριφος ζούσε υπό τη διοίκηση των απεργών. Μετά ήρθε το πλοίο με το στρατό και κατέστειλε τα πράγματα. Ο Κωνσταντίνος Πέρας ήταν ο επικεφαλής της ιστορίας. Αυτό λοιπόν είναι το ιστορικό πλαίσιο, έχουμε ένα μαθηματικό πλαίσιο, ένα ιστορικό πλαίσιο. Και τρεις γυναίκες με τρεις ερωτικές ιστορίες, μάνα, γιαγιά, μάνα και κόρη, η κάθε μια ζει τη δικιά της ερωτική ιστορία, με φόντο το μαθηματικό πρόβλημα όπως σας είπα.
Και το πρώτο τελευταίο μου βιβλίο, τελειώνω, «Ο Μέτοικος και η Συμμετρία». Αυτό που μου αρέσει να κάνω πάρα πολύ και τουλάχιστον το καταφέρνω σε βαθμό που να με ικανοποιεί εμένα, είναι να βάζω μυθοπλαστικούς ήρωες να συναντιούνται με πραγματικά πρόσωπα. Σας είπα για τον Καταρτζή και τον Ιγερινό που συναντήθηκαν με τον Πικάσο και τον Χίλμπερ, για τον Άμανθη που συναντήθηκε με τον Αχμές. Εδώ πέρα λοιπόν ήθελα να συναντήσει ένας μυθοπλαστικός μου ήρωας τον Έσερ. Ο Έσερ είναι ένας μεγάλος χαράκτης. Η ιδέα μου ήρθε όταν το Μουσείο Ηρακλειδών, που έχει μια πολύ μεγάλη συλλογή έργων του Έσερ, παρελθόντως είσαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί η Χάγη νομίζω είναι πολύ κοντά εδώ, μπορείτε να πάτε να δείτε την πλήρη συλλογή των έργων του Έσερ. Έργα που νομίζω ότι όλοι μπορείτε να φανταστείτε ότι κάποια σχέση έχουν με τα μαθηματικά. Ο ίδιος δεν καταλάβαινε ποτέ τα μαθηματικά όπως ισχυρίζεται, αλλά έκανε πολύ καλή παρέα με μαθηματικούς. Και ήθελα λοιπόν να βάλω έναν δικό μου ήρωα, έναν Έλληνα ήρωα, γιατί για Έλληνες μπορώ να γράψω, δεν μπορώ να γράψω για Ολλανδούς, όπως να μπω στο πετσί τους, να συναντήσει τον Έσερ και να έχουν ανταλλαγές πάνω στη συμμετρία, που ήταν η ουσία. Τώρα πάλι η ιστορία δουλεύει υπέρ μου, γιατί το 1922 που ο Έσερ έφυγε από την Ολλανδία και πήγε στην Ιταλία αναζητώντας έμπνευση, Έλληνες διωγμένοι από τον τόπο τους υπήρχαν παντού. Και έτσι μπόρεσα να υλοποιήσω και ένα πλούσιο υλικό. Αυτή είναι η εικόνα του Δημήτρη Αποστολίδη, του ήρωα του βιβλίου, όπως τη ζωγράφησε μια μαθήτρια από ένα σχολείο της Χίου, που διάβασε σε μια λέσχη ανάμεσα στο βιβλίο μου και αποφάσισε ότι αυτός είναι ο Αποστολίδης. Και την ευχαριστώ και πολύ κιόλας. Λοιπόν, ο μικρός λοιπόν ο Δημήτρης Αποστολίδης, που έχει ένα κόλλημα με τη συμμετρία, βλέπει το πέταγμα των πουλιών, βλέπει τις κερίθρες, κάνει παράξενους χορούς στην άμμο. Αυτοί οι παράξενοι χορείς στην άμμο είναι οι 7 διαφορετικοί, αποδεδειγμένα μαθηματικά ότι είναι 7 και όχι άλλοι, διαφορετικοί τρόποι να αναπαράγει κανείς ένα μοτίβο σε ευθεία γραμμή. Όταν μάλιστα την ιστορία μου την είπε ο Γιώργος Ομπαλόγλου, ένας φίλος μαθηματικός, όταν ο George Conway απέδειξε αυτό το θεώρημα σε ένα συνέδριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, με καθαρά μαθηματικά, ολοκληρώματα, πράγματα, απλοποίησης, μετά έβγαλε τα παπούτσια του και τους χόρεψε αυτούς τους 7 διαφορετικούς τρόπους, οπότε είναι μια πολύ καλή ιδέα να βάλω και τον Αποστολίδη. Βέβαια, στο δρόμο βρέθηκαν και άλλες συναντήσεις του Αποστολίδη με τη συμμετρία, ας πούμε η συνάντησή του με τον Ουντί Χραντ Κερκουλιάν, που είναι ένας Αρμένης ουτιτζής, που θεωρείται ως ένας από τους πρωτοπόρους στην τέχνη του ταξιμιού. Το ταξίμι είναι ένα μουσικό είδος που έχει άμεση σχέση με τη συμμετρία, γιατί παίρνει μια μουσική λέξη και την αναπαράγει ως ένα σημείο και μετά την πιάνει ανάποδα, μετά την αναπαράγει σε πιο ψηλή οκτάβα και πάλι ανάποδα. Είναι η μια συνάντησή του. Βεβαίως έπρεπε να αναφερθώ, ήθελα να αναφερθώ και σε όλες αυτές τις ιστορίες. Εντάξει, ένας άλλος λόγος που γράφω είναι να διοχετεύω και την τζαντίλα μου. Ήταν η εποχή που μια κυρία γνώστων λοιπόν στοιχείων είχε πει ότι δεν υπήρξε καμιά γενοκτονία Αρμενίων και Ποντίων και Ελλήνων ποτέ. Πήγε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, δεν θα θυμώνανε και οι Τούρκοι και τους διώξαν, δεν έγινε τίποτε. Είχα δύο επιλογές. Η μία ήταν να πάω με μια βόμβα κι εγώ και κάτω από το σπίτι της και η άλλη ήταν να τα βάλω σε ένα βιβλίο. Δεν ξέρω, μάλλον το άλλο έπρεπε να είχα κάνει, αλλά πάντα στο βιβλίο έκανα για την καταστροφή και για την ζωή στην Μικρά Ασία, υλικό που έχω από την οικογένεια της γυναίκας μου και βέβαια τη συνάντηση του Έσερ, ο οποίος Έσερ την έμπνευσή του όμως την πήρε στην Ισπανία, μελετώντας αυτά τα ισλαμικά πρότυπα. Άρα ο ήρωάς μου, ο οποίος πήγε στην Ιταλία ως πρόσφυγας, έπρεπε να πάει στην Ισπανία ως πρόσφυγας πάλι από τον Μουσολίνη, ως πρόσφυγας από τον Μουσολίνη πήγε στην Ισπανία και έλαβε μέρος στον Ισπανικό εμφύλιο και εκεί συνάντησε τη Ραχήλ, Ελληνίδα Εβραία της Θεσσαλονίκης, άλλη μια συνάντηση με τη συμμετρία. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης διώχθηκαν από την Ισπανία το 1492,
από το λιμάνι του Αλικάντε έστειλε ο Σουλτάνος καράβι και τους μετέφερε στη Θεσσαλονίκη και στο Σεράγεβο και στην Κωνσταντινούπολη. Και η Ραχήλ, πρόσφυγα στις δικτατορίες του Μεταξά, φεύγει από τη Θεσσαλονίκη και αποβιβάζεται πάλι στο λιμάνι του Αλικάντε για να πολεμήσει για την Ισπανική Δημοκρατία. Κι άλλη μια προσφυγιά για να συναντηθεί με τους μεγάλους Γάλλους μαθηματικούς, όλους αυτούς τους μεγάλους Γάλλους μαθηματικούς, μόνο αυτή δεν είναι η Μεγάλη Γαλλίδα Μαθηματικούς, είναι η Μεγάλη Γαλλίδα Φιλόσοφος, είναι η Σιμών Βέιλ, όχι η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, η φιλόσοφος Σιμών Βέιλ, πέθανε το 1942, πολύ σημαντική φιλόσοφος, αδερφή του Αντρέ Βέιλ που ήταν πολύ σημαντικός μαθηματικός, και μια άλλη εμβληματική μορφή, ο Αλεξάνδρ Γκρόθεντικ, η τελευταία συνάντηση του ήρωά μου με την συμμετρία, για να πεθάνει από γεράματα, μη στεναχωριέστε, την ίδια μέρα με τον Ζαν Πολ Σάρτρ αποφάσισα. Λοιπόν, και το τελευταίο μου βιβλίο, ας πάω πάρα πολύ γρήγορα γιατί φάσαμε το χρόνο, το Μιλώντας την Άννα για τα μαθηματικά, είναι ένα βιβλίο εξαιτίας του οποίου παρολίγο με γίνει υπουργός, διότι την ίδια μέρα που κυκλοφόρησε στην ίδια σειρά το Μιλώντας την Άννα για τα μαθηματικά, από μένα κυκλοφόρησε και το Μιλώντας στην κόρη μου για την οικονομία από τον κύριο Βαρουφάκη. Όταν ο κύριος Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός, πιστεύω ότι πήρε τηλέφωνο της εκδόσης Πατάκη και είπε ποιον να κάνω από τους δύο υπουργό και είπε ο κύριος Πατάκης αυτός με έφαγε, κάνε το Βαρουφάκη και έτσι είμαι εγώ μαζί σας εδώ. Νομίζω ότι είναι καλύτερα. Λοιπόν, εκεί πέρα τώρα έχω και εγώ ένα βιβλίο προσχηματικής μυθοπλασίας. Γιατί εκεί πέρα πραγματικά υπάρχει συνάντηση ενός ηλικιωμένου μαθηματικού με ένα κοριτσάκι, το οποίο είναι πολύ περίεργο, πιάνουν φιλίες, κάνουν μαζί κυπουρική και σε όλη αυτή τη διαδικασία ανταλλάσσουν απόψεις για τα μαθηματικά. Άλλο ένα, και τελειώνω, παράδειγμα του πώς κάνεις κάτι και το αποσβαίνεις αργότερα. Οι εικονικές τομές επινοήθηκαν τον 4ο αιώνα π.Χ. για να λυθεί ένα τελείως χωρίς ενδιαφέρον πρόβλημα για όσους γνωστούς μη μαθηματικούς, το πρόβλημα του διπλασιασμού του κύβου. Εικονικές τομές, έλλειψη, υπερβολή, παραβολή. 1500 και 1800 χρόνια μετά από τον Κέπλερ χρησιμοποιήθηκαν για να περιγραφεί η περιφορά ενός σώματος γύρω από ένα βαρύτερο, της Γης γύρω από τον ήλιο, της Σελήνης γύρω από τη Γη. Αλλά οι παραβολές χρησιμοποιούνται και στις δορυφορικές τηλεοράσεις, οι ελλείψεις χρησιμοποιούνται στη λιθοτριψία και οι παραβολές επίσης χρησιμοποιούνται και σε φανάρια των αυτοκινήτων και οι πρώτοι αριθμοί χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο για την κωδικοποίηση. Και τώρα είναι σκηνές από το έργο της Δευτέρας. Την άλλη εβδομάδα έχει κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο για να ξαναγράψω πάλι ένα αστυνομικό διήγημα, ένα αστυνομικό βιβλίο τέλος πάντων. Αυτό δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, εγκλήματα δημοσιονομικής προσαρμογής, 7 φωτογραφίες της κρίσης. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.